ποιοι συνάδελφοι ζητούν, υπερψηφίζουν την πρόταση της αναβολής της συνεδρίας σας. 2, 4, 6. Έτσι, ναι. 7. Εντάξει. Ποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή της συνεδρίας. Ναι, είναι περισσότερο. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Ευχαριστώ. Κατεγράφω στα πρακτικά. Να διαβάσω την πρόταση η οποία κατατίθεται για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου. Προτείνεται ο κύριος Ροδόλφος Μωρόνης, δημοσιογράφος, πρώην αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. Δίδαξε τηλεοπτική δημοσιογραφία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και σε 2 συνθέσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης την προηγούμενη. Για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Γεώργιος Πλιός, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία στον Τύπο και τα ΜΜΕ. Ως μέλος του Συμβουλίου διανύει θητεία η κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου. Είχε αντικαταστήσει το Θανόντα Άρη Σταθάκη, καθηγήτρια αστικού δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η θητεία της είναι μέχρι το 18. Ως μέλος του Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως μέλος του Συμβουλίου προτείνεται η κυρία Λίλιαν Μήτρου, δικηγόρος, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπιο. Ως μέλος του Συμβουλίου προτείνεται η κυρία Φανή Πετραλιά, δημοσιογράφος, γραμματέας Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΥΕΑ, πρώην αντιπρόεδρος του ΔΟΣΟΥ της ΕΣΥΕΑ και μέλος επί σειρά ετών. Ως μέλος του Συμβουλίου προτείνεται η κυρία Αγγελική Σγόρα, διδάκτορ δικτύων υπολογιστών στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επαγγελματική εμπειρία ως μεταδιδάκτορ στο Technical Research Center κτλ. Ως μέλος του Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Ιωάννης Τζανετάκος, δημοσιογράφος σε σειρά εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης από το 1972, με διδακτική δραστηριότητα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως μέλος του Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Κωνσταντίνος Τσακύρης, απόφυτος Σχολής Μηχανικών BBC Αγγλίας, με εξειδίκευση στο τομέα των ραδιοτηλεοπτικών τεχνολογιών, με Master of Science Πανεπιστημίου Manchester στην ηλεκτρονική μηχανική, στέλεχος της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων Γενικός Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ. Αυτή είναι η πρόταση. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Δεν είναι όμως κατά κοινή ομολογία, από ό,τι φαίνεται, ούτε κακή, ούτε μεροληπτική. Διότι πολλά ακούστηκαν πράγματι. Εδώ τώρα δεν θέλω να προστρέξω στο πώς έτσι τα είπε ανοιχτά ο συνάδελφος ο κύριος Μπαλαούρας. Πολλά ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες για κόκκινες προτάσεις, για 7 στους 9, για διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση. Είναι τα πρακτικά στη διάθεση όλων. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, στη ψηφοφορία. Εγώ ψηφίζω ναι. Είναι ο κύριος Νικόλαος Βούτσης. Ο κύριος Ευάγγελος Βασίλειος Μεϊμαράκης. Είναι απόν. Ο κύριος Αναστάσιος Κουράκης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος. Από το μικρόφωνο, παρακαλώ. Ναι. Η κυρία Αναστασία Χριστοδουλοπούλου. Ναι, με όλα όσα έχω πει ως επιφυλάξεις. Με όλα. Ο κύριος Κακλαμάνης Νικήτας. Όχι, και με τη διευκρίνηση που θα κάνει ο κύριος Δένδια σχετικά με τα πρόσωπα, συμφωνώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτριος Κρεμαστινός. Παρόν. Παρόν. Ο κύριος Γεώργιος Λαμπρούλης. Αλλά, έχει ψηφίσει για παρόν. Είναι στην ίδια. Κύριος Πρόεδρος. Κύριος Λαμπρούλης, ναι. Βεβαίως. Ο κύριος Λικούδης. Κύριε Πρόεδρε, έχοντας ψηφίσει την αναβολή, η ψήφος μου στην πρόταση είναι παρόν, διότι δεν αρνούμε την υπερψήφιση, δεν καταψηφίζω την πρόταση. Ψηφίζω παρόν επειδή έχω ζητήσει αναβολή. Ευχαριστώ. Κύριος Μαντάς. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δένδιας. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα
πρέπει να μιλήσω 10 δευτερόλεπτα. Είναι ουσιαστική διαδικασία εδώ. Επί της αρχής, όχι της ψήφου αυτής, αλλά του θέματος, όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει και διατηρεί ως θέση την απόσυρση του νόμου Παπά. Με βάση την αντίληψή της περί συνταγματικότητας του νόμου. Επί της συνταγματικότητας ή της αντισυνταγματικότητας του νόμου θα έχουμε εντός των ημερών απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά συνέπεια, μετά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η Νέα Δημοκρατία θα επαναπροσδιορίσει αναλόγως τη θέση της. Έχω όμως σαφώς να πω ότι δεν συνιστά η σημερινή απόφαση αδυναμία συστάσεως του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Διαρκής αδυναμία δεν υπάρχει, αυτό είναι προφανές. Δεν μπορούμε να στέρεξουμε δε στη λήψη απόφαση σήμερα με το συγκεκριμένο σκεπτικό, χωρίς αυτό να συνιστά αρνητική ψήφο για τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνει η πρόταση του Προέδρου της Βουλής. Ευχαριστώ. Κύριος Παπάς. Όχι. Ο κύριος Λοβέρδος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Τι είπατε? Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, κύριε Πρόεδρε, ελάτε. Ναι, θέλω και εγώ να χρησιμοποιήσω για 10 δευτερόλεπτα το λόγο. Η ψήφος μου είναι όχι, είναι παρόν. Αλλά η δική μου πρώτη τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, είχε και μία πολύ βραχία αξιολόγηση με θετικό τρόπο της πρότασής σας. Άρα, αν είχαμε λυμένο, όπως είπα στην πρώτη μου ομιλία, το θεσμικό θέμα, για το οποίο αρμοδία να κάνει την ερμηνεία εδώ είναι η δικαιοσύνη, θα είχαμε και τα χέρια μας λυμένα. Επειδή, πρώτον, η κατάργηση τη σύνθεση τη διοίκηση του ΕΣΟΡΟΥ έγινε με νόμο που ψήφισε η πλειοψηφία. Το θυμίζω. Άρα θα μπορούσε να επαναφέρει με νόμο πάλι, με τροπολογία, την διοίκησή τη σε λειτουργία. Επειδή η έλλειψη διάθεση συνεννόηση, όπω προέκυψε από τι πνευματικέ πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση και την τελευταία, μα οδήγησε στη στάση. Παρότι σα είχαμε δώσει ονόματα, παρότι κάναμε όλε τι θετικέ ενέργειε. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πραγματικότητα. Παρακαλώ. Ότι είμαστε. Περάσαν τα 10 δευτερόλεπτα με τη διευρυμένη του έννοια. Είμαστε σε αδυναμία. Σε αδυναμία. Ευχαριστώ, κύριε Σπαφίλη. Παρών με βάση τη γενική μας θέση και όχι λόγω συγκυριών. Η γενική μας θέση αφορά το χαρακτήρα του ΕΣΟΡΟΥ και των ανεξάρτητων αρχών. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Δανέλης. Παρόν, κύριε Πρόεδρε, το οποίο όμως δεν ανταποκρίνεται στην σύνθεση της πρότασής σας, αλλά σύμφωνα με το σκεπτικό το οποίο έχει προηγηθεί. Σύμφωνα δηλαδή με την άποψή μας ότι η σημερινή ψηφοφορία έπρεπε να πάρει μια ολιγοήμερη αναβολή. Ευχαριστώ. Κύριος Κόκαλης, παρακαλώ. Ναι, 7 δευτερόλεπτα. Σήμερα θα ήταν ευκαιρία να υπάρξει μια συνεννόηση στο ΕΣΟΡΟΥ. Συνεννόηση που έχει ανάγκη μεγάλο τόπος. Δυστυχώς είδαμε την τακτική του ναι μεν, αλλά ζητάμε αναβολή λόγω εκκρεμούς απόφασης. Δεν έχει καμία σχέση η απόφαση. Όλα επιχειρήματα. Ψηφίζουμε ναι. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Η αναβολή δεν έχει να κάνει με το στέ που ζήτησαμε εμείς από την πλευρά μας. Έχει να κάνει ότι θα πρέπει να έρθουμε σε μια πρόταση κοινή για όλους. Και το παρόν από τη δική μου την πλευρά δεν έχει να κάνει με τη σύσταση. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Απλά θέλω να παρακαλέσω για άλλη μια φορά, μην μπούμε σε κάποια διαδικασία τροπολογίας, γιατί σε αυτή την περίπτωση είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να συσταθεί το ΕΣΟΡΟΥ ποτέ. Ο κύριος Γαβρόγλου, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Δουζίνας. Ένα δευτερόλεπτο σε απάντηση στον συνάδελφο, τον κύριο Λοβέρδο. Το μόνο θεσμικό θέμα το οποίο υπάρχει μπροστά μας είναι η σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 15 του Συντάγματος και το 14 δέλτιο του Κανονισμού της Βουλής. Αυτό είναι το μόνο θεσμικό αίτημα και τίποτε άλλο. Και με αυτή την λογική ψηφίζω ναι. Ευχαριστώ. Όλοι οι συνταγματολόγοι είστε στην πίστα που λένε. Λοιπόν, είναι. Είναι και συνταγματολόγος ο κύριος Ζουζίνη. Ο κύριος Μπαλαούρας, παρακαλώ. Εγώ από την τοποθέτησή μου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, είναι σαφές ότι ψηφίζω υπέρ της πρότασής σας. Ο κύριος Μανιός. Κύριος Μανιός. Ναι. Ο κύριος Συρίγος. Ναι. Κύριε Καφαντάρη. Ναι. Κύριος Τραγάκη. Δήλωσε ότι ταυτίζεται με τη θέση του κύριου Δένδια. Ωραία. Αν θέλετε.
αλλά δεν ήταν εδώ όμως ο κύριος Μεμαράκης. Ο κύριος Τραγάκης ήταν παρόν και το εδήλωσε εν τη αποχωρήση. Εν πάση περιπτώσει, δηλώνετε, κύριε Δένδια, δηλώνετε εκ μέρους του κυρίου Μεϊμαρά. Μάλιστα, μου τηλεφώνησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι δεν θα προχωρούσαμε. Να μην συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία, αλλά στα πρακτικά της διάσκεψης ότι η άποψή του είναι αυτή. Μάλιστα. Παρακαλώ το αποτέλεσμα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 12 ναι, 4 όχι, 7 παρών και ένας συνάδελφος ήταν απόν και έχει δηλώσει την τοποθέτησή του με επικοινωνία με τον εκπρόσωπό του. Ναι, την επιλογή του. Κατόπιν τούτου είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία 4/5. Δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα θέματα. Θα συναντηθούμε ξανά αύριο, διότι είναι καλά που συναντιόμαστε. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.